μπορεί το μέλι να αποτελεί πηγή ζωής. Ωστόσο, η οικονομική κρίση δεν αφήνει ανεπηρέαστο και αυτόν τον κλάδο, ο οποίος προς το παρόν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί να κρατήσει σταθερές τις τιμές. Δεν θα μπορούσε και εμάς η κρίση να μας αφήσει απόξω. Μας επηρέασε και εμάς σίγουρα. Αγοράζουν πάλι το μέλι. Απλά κάποιες ποσότητες παλιά έπαιρνες μέλι για ένα μήνα, ξέρω, έπαιρνες μια συσκευασία 2 κιλών ή 3 κιλών. Τώρα την παίρνεις, ξέρω, μισό κιλό, γιατί παίρνεις κάθε εβδομάδα. Αυτό έχει γίνει. Και σαν μίλησε ο κόσμος, μας επηρέασε, ανέβηκαν όλα τα είδη, ξέρω εγώ, και τα πετρέλαια ακόμα που έχουμε πολλές μετακινήσεις. Τα συσκευαστικά μας και αυτά έχουν ανέβει. Οπωσδήποτε μας επηρέασε η κρίση. Κάτι που σημαίνει ότι έχει ανέβει και η τιμή του. Την τιμή δεν την έχουμε ανέβει. Τουλάχιστον ξέρω για τον ομό ότι δεν έχει ανέβει η τιμή. Εδώ και είναι η τρίτη χρονιά τώρα που κυμαίνεται από 7 με 8 ευρώ το κιλό. Αυτή είναι η τιμή. Υπάρχει πρόβλεψη να ανέβει και η τιμή, αφού λέτε ότι και τα μεταφορικά και τα συσκευαστικά έχουν ανέβει. Προς το παρόν όχι. Και με το συμβούλιο που κάναμε αυτή τη συζήτηση, αν μπορούμε και κάνουμε κάτι για τιμή, και συμφωνήσαμε όλοι, καλό είναι τουλάχιστον προς το παρόν να μείνει εκεί που είναι. Δεν ξέρουμε για το μέλλον. Άλλωστε και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται η μελοσοκομεία μέρα με την ημέρα δυσκολεύουν, γεγονός που επιφέρει και αρνητικές επιπτώσεις. Και η μελοσοκομεία έχει γίνει δύσκολη, ειδικά και στο νομό μας εδώ. Δύσκολα είναι και πιο πολύ οφείλουν στις καιρικές συνθήκες. Και στα φάρμακα που παίζουν σε διάφορες παραγωγές, οι οποίες δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, χάνουμε τον πληθυσμό μας. Αν όλα αυτά είναι μια λυσίδα, αν βελτιώσουν αυτά, θα βελτιώσουμε και εμείς και θα κρατήσουμε τις τιμές εκεί που είναι, ας πούμε. Μπορεί βέβαια οι καταναλωτές να μην στρέφουν την πλάτη σε αυτό το προϊόν, ωστόσο να ζητούν φθηνότερες λύσεις, οι οποίες όμως σε πολλές των περιπτώσεων είναι αμφίβολες. Ήδη μειώνεται κάπως η τιμή του, γιατί ο κόσμος ψάχνει το οικονομικό. Την κατανάλωση. Ψάχνουν και το φθηνό μέλι. Έχουμε, ας πούμε, κάτι μέλια εισαγωγής, αγνώστου προελεύσεως, ούτε ξέρουμε από πού είναι, αλλά το έχουν πολύ πιο φθηνά και το προτιμάει ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Φαινόμενα που παρατηρούνται άλλωστε σε όλη την αλυσίδα, αφού ο καταναλωτής προτιμά τη λύση των φθηνότερων προϊόντων από το να στερηθεί την προμήθειά τους.